ήταν ο Θάνος ο Πλεύρης, ήταν ο Μάξο Βορύδης, ήταν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ήταν ο Αστέρης ο Ροντούλης. Δεν το λέω περί αυτολογώντας. Στο κοινοβούλιο εκείνα τα δύο χρόνια είχαμε κυριαρχήσει. Κάναμε τι θέλαμε. Δεν υπάρχει κανένας που να μην το δέχεται αυτό. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια διεργασία στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σας προβληματίζει η διεργασία αυτή? Θεωρείτε ότι είναι γόνιμη αυτή η συζήτηση? Ή θεωρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι χάνουν απλώς την ώρα τους? Να το ξεκαθαρίσω. Και δεν μιλάω προσωπικά ότι υποτιμητικά για κανέναν. Καλά, προφανώς. Έτσι. Ίσα-ίσα, εμένα μου αρέσει να πάω φιλοδοξίες. Κάποιοι από αυτούς λένε καμιά φορά πράγματα με τα οποία συμφωνώ, κάποιοι φορές λένε πράγματα με τα οποία διαφωνώ. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι είναι σε λάθος χρόνο. Mm-hmm. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει μια πολύ ωραία λέξη που λέγεται ωραίος. Η λέξη ωραίος προέρχεται από την ώρα. Ο ωραίος είναι ο όριμος. Ο έχουν τον κατάλληλο χρόνο δηλαδή. Μάλιστα. Αυτός είναι ωραίος. Δεν το έγραψα. Γι' αυτό το λέμε νεοελληνιστή, αυτό σήμερα το λέμε timing. Αν είσαι αρχαία, είναι ωραίος. Λοιπόν, είναι σε λάθος χρόνο όλες αυτές τις προσπάθειες. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν έχεις κομμουνιστές στην εξουσία, οι οποίοι έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα και την ιδεολογία τους για να κρατήσουν την καρέκλα, κάνουν όσα κάνουν. Το να συζητάμε τώρα για το άνομο του, εντάξει, είναι λίγο πιο κεντρός που τον θέλουμε, ή η Γεωργιάδη, ξέρω εγώ, είναι λίγο πιο δεξιός, είναι πολυτέλεια που δεν την έχουμε. Τώρα, ο μείζονος στόχος στη χώρα είναι να πέσουν οι κομμουνιστές. Τίποτα άλλο. Όλα αυτά έχουν καμία σημασία. Κατά συνέπεια, όλα αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω δεν έχουν καμία πραγματική απήχηση στο εκλογικό σώμα. Πλην πολύ μικρής. Βέβαια, δεν λέει.